Καλησπέρα σας, Λίμπρο 107,4. Ξεκινάμε All About Harrison Air μέχρι και τις 7 με Νίκο Παπαδόπουλο, πίσω από το μικρόφωνο Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, μετρώντας αντίστροφα για το παιχνίδι της Πέμπτης. Ευρωπαϊκή εβδομάδα που διανύουμε, το Άρης ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ αποτελεί σημείο αναφοράς των ημερών, παιχνίδι με το οποίο θα ασχοληθούμε και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη φυσικά, που είναι η ημέρα του παιχνιδιού. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας, την ερώτησή σας και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Μετά τις 6 θα έχουμε τηλεφωνικά τον Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος μπορεί να μην είναι εδώ με την φυσική του παρουσία, αλλά θα δώσει το παρόν με την φωνή του Βασίλη Καβαδία, καθώς θα μιλήσουμε μαζί του με τη βοήθεια της κινητής τηλεφωνίας. Βασίλη Καβαδία, μετά από τις 6, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια και σήμερα με τον Άρη να μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι της Πέμπτης, με την ΠΑΕ να βρίσκεται σε έναν οργασμό εργασιών και προετοιμασιών για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον κόσμο να συνεχίζει να... Ψάχνω τη λέξη τώρα. Να σχηματίζει ουρές, ας το πούμε, και σήμερα στην μπουτίκ του Κλεάνθης Βικελίδης. Πέρασα νωρίτερα από την Παπαναστασίου, στην καρδιά του μεσημεριού, 3:30-4 παρά, και ακόμα οι ουρές ήταν εκεί και ο κόσμος περίμενε για να εξυπηρετηθεί στην μπουτίκ. Είναι μεγάλη δίψα του κόσμου για το μάτς ερχόμενης Πέμπτης. Και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που προμηθεύονται εισιτήριά τους για το παιχνίδι με την ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ, είναι και εκείνοι που θέλουν να πάρουν διαρκείας για την νέα σεζόν, είναι εκείνοι που θέλουν να προμηθευτούν τα καρτελάκια τους για την νέα σεζόν, έχοντας κάνει ήδη την αγορά του διαρκείας τους τις προηγούμενες ημέρες. Είναι όμορφες εικόνες. Ο Άρης ζει από χθες πράγματα τα οποία του είχαν λείψει, πράγματα τα οποία τα έχει στερηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ελπίζοντας ότι αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες θα έχει και συνέχεια μετά τις δύο αναμετρήσεις με τον Σύλλογο της Κύπρου. Σε μια Θεσσαλονίκη που πάλι έχει επιστρέψει στις νορμάλ θερμοκρασίες του καλοκαιριού, σε μια Θεσσαλονίκη που οι θερμοκρασίες και τα επίπεδα υγρασίας θυμίζουν λίγο Κύπρο, είναι η αλήθεια. Και ίσως είναι καλό που αυτές τις μέρες έχει και λίγη ζέστη παραπάνω για να αρχίσει ο Άρης σιγά σιγά να προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα στη Λάρνακα. Σε μια Θεσσαλονίκη που ο κόσμος μπαίνει σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς σιγά σιγά, ο κόσμος του Άρη, για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Περιμέναμε ένα Βικελίδης κατάμεστο. Περιμένουμε ένα Βικελίδης στο οποίο δεν θα πέφτει καρφίτσα, βάσει της κινητικότητας που υπάρχει όσον αφορά τα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το sold out σήμερα ή αύριο, γιατί έχουν μείνει κάτι τελευταία, είναι η αλήθεια. Σε μια Θεσσαλονίκη όπου ο Άρης έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ. Η ομάδα μάλιστα θα αποσυρθεί από απόψε στο ξενοδοχείο, δύο μέρες πριν το μάτς. Κάτι το οποίο δείχνει και την, στο οποίο βασικά αποτυπώνεται και η σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουν οι άνθρωποι της ομάδας το εν λόγω παιχνίδι, αντιλαμβανόμενοι και τη σημασία αυτού του πρώτου παιχνιδιού, πολύ κρίσιμο όσον αφορά την πρόκριση του Άρη στην επόμενη φάση, γιατί γίνεται συνέδρα του. Καλείται να πάρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, ένα καθαρό σκορ, όπως θα είναι το ιδανικό για το σύνολο του Σάβα Παντελίδη την ερχόμενη Πέμπτη. Και γι' αυτό βλέπουμε και την ομάδα να αποσύρεται από απόψε στο ξενοδοχείο, όλοι μαντρωμένοι, οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό team, και συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται από χθες φυσικά και η ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ, η οποία θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της εδώ, την προετοιμασία της παιχνίδι με τον Άρη, γιατί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Βουλγαρία. Αύριο θα ακούσουμε και τον Ντούσαν Κέρκες, τον προπονητή των Λεμεσιανών, όπως ακούσουμε φυσικά και τον Σάβα Παντελίδη αύριο
το απογευματάκι, μετά το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν στο Κλεάνθης Βικελίδης οι συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών και οι προπονήσεις των δύο ομάδων. Έτσι, πρώτα του Άρη και μετά της ΑΕΛ Μεσού, αν θυμάμαι καλά, όπου θα είναι ανοιχτές έτσι στα πρώτα τους λεπτάκια για τους εκπροσώπους του τύπου. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό βέβαια, γιατί δεν δείχνουν και πάρα πολλά, είναι η αλήθεια, σε αυτό το πρώτο τέταρτο οι προπονητές. Το ζουμί και η ουσία είναι στη συνέχεια της προπόνησης, αν και στην περίπτωση του Άρη νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε κάτι παραπάνω όσον αφορά το τακτικό κομμάτι και την εντεκάδα, γιατί πάνω κάτω όλοι έχουμε στο μυαλό μας και όλοι γνωρίζουμε την εντεκάδα που θα παρατάξει ο Σάββας Παντελίδης. Κάτι το οποίο νομίζω ότι ισχύει και στην περίπτωση της ΑΕΛ Μεσού και του Ντούσαν Κέρ. Και εντάξει, βέβαια περισσότερα για τη σκακέρα των δύο προπονητών και τα πλάνα τόσο του Άρη όσο και της ΑΕΛ θα πούμε και αύριο και την Πέμπτη στο pre-game, το οποίο θα κάνουμε εδώ πέρα με τον Χρύσανθο πριν κατευθυνθούμε προς το Κλεάνθης Βικελίδης. Πάντως και οι δύο προπονητές νομίζω ότι είναι ένα από τα κοινά που έχουν οι δύο ομάδες. Έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά τις εντεκάδες που θα παρατάξουν στο Κλεάνθης Βικελίδης την ερχόμενη Πέμπτη. Μία ΑΕΛ που δεν έχει κάνει πολλές μεταγραφές, βασιζόμενη σε ένα κορμό της από την περσινή σεζόν. Ένας Άρης που έχει κάνει μεταγραφές, αλλά δεν έχει αυτό το βάθος πάγκου το οποίο επιθυμεί ο Παντελίδης, και έτσι όσον αφορά την εντεκάδα έχει συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του και συγκεκριμένες επιλογές ο προπονητής του Άρη, τα οποία φυσικά θα τσεκάρει και θα κάνει και τις τελικές του δοκιμές και στη σημερινή προπόνηση και στην αυριανή, έχοντας τον Λάρσον διαθέσιμο πλέον αφού από χθες μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας. Θα πούμε και για τον Σουηδό στην συνέχεια, θα πούμε και για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος ήταν ένας από τους λόγους που χαμογελούσαν χθες οι άνθρωποι του Άρη, αλλά και εμείς φυσικά που είδαμε τον Πορτογάλο να συμμετέχει σε μέρος της χθεσινής προπόνησης που πραγματοποίησε ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όλα αυτά και περισσότερα φυσικά μετά το διάλειμμα των 5.30 Βασίλη Καβαδία, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Νέτα, σκέτα. Break. Λίμπερο 107,4. All about Άρης on air. Επιστρέφουμε, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά στον τεράστιο, στον αξεπέραστο, στο μοναδικό Νίκο Γκάλη Βασίλη Καβαδία. Έγινε έτσι. Όχι. Το βράδυ αυτό. Τι πήγες να βάλεις? Είμαι σίγουρος. Όχι. Πλέον βρισκόμαστε με κλειστά μάτια, είναι καλό αυτό. Το βάλουμε το βράδυ αυτό. Άστο τώρα λοιπόν. Όχι. Άστο μετά. Κλείντα 62. Ο αξεπέραστος Νίκ. Ο άνθρωπος που άλλαξε το στάτους του μπασκετικού Άρη με την έλευσή του στην Ελλάδα για τους κιτρινόμαυρους. Χρόνια του πολλά, γερός να είναι, να τον καμαρώνουμε, να τον καμαρώνει και η σύζυγός του, να τον καμαρώνει και η κορούλα του. Θα θέλαμε και ένα διάδοχο βέβαια, είναι η αλήθεια, γιατί ο γιος του Νίκου Γκάλη, φίλε, τώρα άμα έχει γιο, τι βάρος θα έχει αυτό το παιδί τώρα, θα κουβαλούσε, ειδικά με έπαιζε και μπάσκετ κιόλας. Πολύ μεγάλο βάρος. Θα θέλαμε και το διάδοχο, δεν πειράζει, κορόλο του μπορεί να παίξει στο μπασκετικό, άρα βεβαίως στο γυναικείο τμήμα και να κάνει παπάδες και αυτή, όπως έκανε ο μπαμπάς της. Η ΚΑΕ άρεσε εν τω μεταξύ, κάποιοι πραγματικά δεν θυμούνται ότι έχουμε κομπεί αυτή την ώρα και παίρνουν τηλέφωνο, δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, η ΚΑΕ άρεσε, έδωσε και αυτή τις ευχές της στον Νίκ, και η ΠΑΕ άρεσε, και αυτή έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ευχήθηκε στον Νίκο Γκάλη. Ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, δεν θα πω ποιος το έκανε, ότι η ανακοίνωση της ΠΑΕ άρεσε για τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της ΚΑΕ. Και έχει μια δόση αλήθειας. Η πρώτη, γιατί αν δεν κάνω λάθος, έκανε και άλλη ανάρτηση στα social media η Άρης για τον μεγάλο Νίκ, στον οποίο επαναλαμβάνω, ευχόμαστε και πάλι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Σήμερα κλείνει τα 62 του χρόνια. Λοιπόν, στα του ποδοσφαίρου, είπαμε 2-3 πραγματάκια στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ένας Άρης που πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία, στην ουσία σήμερα νομίζω θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Αύριο, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνει έτσι ένα τελευταίο πιο χαλαρό πρόγραμμα στο Κλεάνθης Βικελίδης από τους ποδοσφαιριστές του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος
όπως λέμε όλες αυτές τις ημέρες, πάνω κάτω έχει καταλήξει στο σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει πάντα πατώντας και στο scouting report το οποίο υπάρχει για την ΑΕΛ Λεμεσού. Μια ΑΕΛ Λεμεσού η οποία δεν είναι εύκολη ομάδα, ή ένας αντίπαλος τον οποίο ο Άρης πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, ξέρει ποια είναι τα δυνατά της σημεία, ξέρει ποιες είναι οι αδυναμίες της στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και πάνω στην τακτική την οποία χρησιμοποιεί ο Ντούσαν Κέρκες, θα προσπαθήσει να χτυπήσει εκεί, αν και όπως έλεγα για τις προηγούμενες μέρες, το μεγαλύτερο εμπόδιο η μεγαλύτερη πρόκληση, για να το θέσω καλύτερα, που έχει ο Άρης για το μάτς ερχόμενης Πέμπτης, είναι η αμυντική λειτουργία του Κυπριακού Συλλόγου, ο οποίος δεν δίνει εύκολα χώρους, και ο Άρης έδειξε και με τον Ατρόμητο ότι απέναντι στις κλειστές άμυνες έχει ένα θεματάκι ακόμα, δεν έχει καταφέρει να δέσει μεσοεπιθετικά και να αξιοποιεί την ποιότητα που έχει από τη μέση και μπροστά, προκειμένου να δημιουργεί φάσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες, να βρεις τρόπους να απειλείς, να περνάς την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ιδάλλως μπορείς να πας εναλλακτικά μέσα από τις στατικές φάσεις, που επίσης νομίζω θα παίξουν το ρόλο τους στο μάτς ερχόμενης Πέμπτης, και εκεί θα παίξει σίγουρα ρόλο η κατάσταση στην οποία θα βρίσκει το Χαβιέ Ματίγια, από τον οποίο ο Άρης ποντάρει στα πολύ καλά χτυπήματα τα οποία έχει ο Ισπανός. Ένας Άρης βέβαια που θα πρέπει πέραν της επίθεσης να προσέξει και την άμυνά του, να μην δώσει πολύ χώρο στην ΑΕΛ, γιατί είναι μια ομάδα η οποία περιμένει πίσω, βασίζεται πρώτα στην άμυνά της, θέλει να κρατήσει το 0, και οι δύο βέβαια την Πέμπτη θέλουν να κρατήσουν το 0, και ο Άρης και η ΑΕΛ Λεμεσού. Απλά η ΑΕΛ ξέρει ότι άμα δεν το κρατήσει θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαλλητικό, και δεν σκοράρει κιόλας. Είναι δύο ομάδες που έχουν καλή αμυντική λειτουργία. Είναι δύο ομάδες που στην επίθεση δεν είναι ακόμα σε φάση που μπορούν να παράγουν πάρα πολλά γκολ ή να επιτίθονται κατά ρυπάς ή να βγάζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Και είναι δύο ομάδες οι οποίες, αν τους δώσεις χώρο, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Εγώ θα έλεγα ότι Άρης και ΑΕΛ δεν διαφέρουν τόσο πολύ. Όχι από πλευράς ρόστερ, γιατί εκεί υπάρχει σίγουρα μια διαφορά σημαντική, και νομίζω ότι η ποιότητα που έχει ο Άρης σε την ΑΕΛ Λεμεσού θα παίξει τον δικό της ρόλο στο μάτς ερχόμενης Πέμπτης. Είναι όμως δύο ομάδες οι οποίες το ατού του παιχνιδιού τους είναι να παίζουν σε ανοιχτό γήπεδο. Όταν δηλαδή βρίσκουν χώρο, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Άρης, γιατί ο Άρης την Πέμπτη θα είναι αυτός που θα κληθεί να κάνει παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Άρα θα πρέπει να προσέξει τα ανώτα του, για να μην έχει προβλήματα με τους Κύπριους, οι οποίοι έχουν ένα γρήγορο επιθετικό transition στον χώρο, και αν δεν προσέξεις μπορεί να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Για να ο Άρης δεχτεί γκολ την Πέμπτη, πρώτος ειδικά κιόλας, θα έχει θέμα. Τώρα λήξει 3-1 το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό σκορ πρόκρισης για να πάει στη Λάρνακα σε μια εβδομάδα και να παίξει τον επαναληπτικό με την ΑΕΛ. Για δώσου λίγο, Βασίλη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού της ΑΕΛ πρέπει να το προσέξει ο Άρης την ερχόμενη Πέμπτη. Το γρήγορο επιθετικό transition το οποίο έχουν οι Κύπροι και η ικανότητα να χτυπάνε στο ανοιχτό γήπεδο. Οι Κύπροι που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη με 29 ποδοσφαιριστές, παρακαλώ, όσοι δηλαδή είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, από τους 29 θα κοπούν 6, θα πάμε στους 23, και στη συνέχεια η 18άδα του αγώνα της Πέμπτης, με τον Κέρκες σε αντίθεση με τον Παντελίδη να μην αντιμετωπίζει θέματα απουσιών. Είχε ένα προβληματάκι τραυματισμού ο Ιβάν Κάρλος, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι θα το ξεπεράσει και ενδεχομένως να είναι και στην αποστολή για το παιχνίδι της Πέμπτης ως εναλλακτική του Χουράδο, του Ισπανού επιθετικού και πρώτου σκόρερ της ΑΕΛ Λεμεσού την περσινή σεζόν, με 15 γκολ σε 31 παιχνίδια. Πάνω κάτω νομίζω ότι είναι δεδομένα και τα πλάνα του Βόσνιου τεχνικού όσον αφορά το μάτς της Πέμπτης, με την εντεκάδα που παρέταξε πάνω κάτω στο τελευταίο φιλικό ποδόσφαιρο με τη Σκέρτζια το περασμένο Σάββατο, άντε να κάνει μία-δύο αλλαγές, όχι παραπάνω.
ένα σύνολο και ένας κορμός ποδοσφαιριστών που αποτελείται κυρίως από ξένους παίχτες. Δεν έχει πάρα πολλούς Κύπριους ή Ελλαδίτες. Το ρόστερ, Ελλαδίτες βασικά νομίζω δεν έχει καθόλου το ρόστερ της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, η οποία έχει κάνει μόλις δύο μεταγραφές μέχρι στιγμή στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, του Ιβάν Κάρλος και του Γκεβόρκ Γκαζαριάν, ο οποίος μάλιστα θα ξεκινήσει και βασικός στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, με το 3-5-2 το οποίο παίζει ο Ντούσαν Κέρκες, ποντάροντας πολλά στον άξονα του, η ταχύτητα του οποίου είναι επίσης ένα του της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ και ένα του το οποίο θα κληθεί επίσης να διαχειριστεί ο Άρης μεταξύ άλλων. Τους χαιρετισμούς μας στη μαγευτική Ίω, όπου μας ακούνε Βασίλη Γαβαδία και μας στέλνουν μηνύματα βεβαίως. Ίως πού είναι? Αγιογράφτος έχει σε λίγο, θα λέγαμε Βασίλη. Τα νησιά δεν τα ξέρεις? Τη στεριά την ξέρεις? Πού είναι Ίως? Ίως. Καλά ρε Βασίλη. Καλά ρε Βασίλη. Δεν είπαμε να πας κιόλας. Λοιπόν, στο Αιγαίο είναι. Aegean Sea. Μάλλον. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ναι ρε. Είναι ανάμεσα στην Άξο και τη Σαντορίνη. Μάλιστα. Τα χαιρετίσματά μας είναι. Εντάξει, αυτή η κουμπή ρε φίλοι είπαμε είναι από την Αμερική. Εδώ, στη Ρόδο, στην Άξο, στην Ίω, παντού. Παντού ακούνε. Το All About Arizona. Ναι, άλλωστε Αριανοί υπάρχουν παντού. Και Αριανοί οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό, ετοιμάζονται και αυτοί είτε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Θα υπάρχουν φίλοι του Άρη που θα έρθουν από το εξωτερικό για το μάτς το πρώτο με τους Κύπριους. Θα υπάρχουν Αριανοί του εξωτερικού που θα ταξιδέψουν στη Λάρνακα για τον επαναληπτικό. Είχαμε μάλιστα χθες και ένα φίλο τη Γερμανία, ο οποίος έχει κλείσει ήδη τα εισιτήριά του και ψάχνεται για το εισιτήριο του αγώνα της μεθεπόμενης Πέμπτης. Λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα θα γίνουν γνωστές μετά από το πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση την οποία έχω εγώ. Θα περάσει δηλαδή το μάτς της Πέμπτης και από την Παρασκευή, ίσως και στη διάρκεια της Παρασκευής, να υπάρξει ενημέρωση από την ΠΑΕ όσον αφορά τα εισιτήρια του επαναληπτικού της Λάρνακας, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται. Υπάρχουν φίλοι της ομάδας που θέλουν να ταξιδέψουν στην Κύπρο. Τώρα δεν ξέρω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για την Λάρνακα. Υπάρχουν φυσικά και οι Αργιανοί της Κύπρου, με το Super 3 Κύπρου, ο οποίος περιμένει πώς και πώς εδώ και ένα μήνα, τη στιγμή που έγινε η κλήρωση των επαναληπτικών της Λάρνακας, για να δει από κοντά, για να δουν από κοντά και οι φίλοι του Άρη στην Κύπρο την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Super 3 Κύπρου, ο οποίος νομίζω είναι, ναι, είναι κοντά στο σπίτι, μας στη Λευκοσία, Βασίλη Γαβαδία. Άρα όταν πάμε το Σάββατο μπορεί να κάνουμε μια επίσκεψη ενδεχομένως, καλέ φίλε και συνάδελφε, να δούμε τα παιδιά. Αν ακούει κάποια από τα παιδιά το Super 3 Κύπρου, εμείς εδώ είμαστε. Να ξέρετε, Σάββατο ερχόμαστε νωρίς-νωρίς για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος 5 μέρες πριν το παιχνίδι. Θα έχει το ενδιαφέρον του. Είναι και ένα ωραίο ταξίδι όπως και να έχει. Και όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε και στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Super 3 Κύπρου, που τα παιδιά σχεδόν καθημερινά κάνουν post με πληροφορίες όσον αφορά τον κόσμο που θα ταξιδέψει στη Λάρνακα για το παιχνίδι, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια στους συνοπαδούς τους, ώστε να είναι ομαλή και η άφηξή τους και η παραμονή τους και η μετάβασή τους στο γήπεδο την μεθεπόμενη Πέμπτη, στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας. Ένα παιχνίδι το οποίο συγκεντρώνει ενδιαφέρον, το πρώτο τουλάχιστον στο κλάνι της Βικελίδης, μεγάλο ενδιαφέρον από την Κύπρο. 10 δημοσιογράφοι από την Μεγαλόνισο θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να καλύψουν το μάτς του Κλεάνθης Βικελίδης, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ. Ενώ παράλληλα υπάρχουν αιτήσεις και από δημοσιογράφους του εξωτερικού, από χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Ισραήλ, και άλλοι να δεις, Βουλγαρία επίσης και Ισπανία. Οι Ισπανοί μας ξέρουν άλλωστε πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Προκειμένου να βρεθούν και αυτοί στο γήπεδο την Πέμπτη και να καλύψουν δημοσιογραφικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άλλωστε,
τους περιμένουν να... και θα τους υποδεχθούν τα ανανεωμένα δημοσιογραφικά του Κλεάνθης Βικελίδης, τα οποία βρίσκονται πλέον στην θύρα 9 και είναι σε άρεστη κατάσταση. Θα μπουν και μόνιτορ τώρα Βασίλη Καβαδία την ερχόμενη Πέμπτη, για να έχουμε και τη βοήθεια του replay εκείνη τη στιγμή και να μπορεί ο Χρήστανθος να ανοίγει ακόμα περισσότερο την κουβέντα όσον αφορά τις αφισβητούμενες φάσεις και τα περί διαιτησίας. Εντάξει, ο οποίος Χρήστανθος δεν χαρίζει για τη διαιτησία ούτε στα φιλικά παιχνίδια. Τον ακούγαμε στην Ολλανδία που έλεγε για τις αποφάσεις των διαιτητών εκεί πέρα. Που βέβαια στο ένα παιχνίδι νομίζω ήταν με την Γάνδη, είχε δίκιο. Τον ακούγαμε, τον διαβάζαμε τον Ατρόμητο, μας έστειλε μηνύματα ότι το γκολ του Ατρομήτου είναι offside, που είναι ωριακό εντωμεταξύ τώρα, εντάξει. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Φαίνεται να είναι, αλλά είναι πολύ ωριακή η φάση. Τα νέα monitor λοιπόν, τα οποία θα τοποθετηθούν στα δημοσιογραφικά του Κλεάνθης Βικελίδης, θα βοηθούν πάρα πολύ και την δική μας δουλειά και για να μεταφέρουμε με ακρίβεια τα όσα γίνονται στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο θα φιλοξενήσει, επαναλαμβάνω, και ξένους δημοσιογράφους στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Παράλληλα, όσοι πάτε στην boutique, μπορείτε να προμηθεύεστε και τα αναμνηστικά τα οποία υπάρχουν ήδη για το παιχνίδι της Πέμπτης. Βλέπω εδώ πέρα Μπρούνο Γκάμα να κρατάει ένα εξαιρετικό κασκόλ, το οποίο πρέπει να πάμε να προμηθευτούμε και εμείς, είναι η αλήθεια. Μισό Άρης, μισό ΑΕΛ και στη μέση το σήμα του Europa League. Ωραίο κασκολάκι αυτό. Και από ό,τι λέει και ενημέρωση της ΠΑΕ, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία είναι πλέον περιορισμένα. Και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να πάνε το ταχύτερο δυνατό στην μπουτίκ για να αγοράσουν τα προϊόντα, κυρίως τα κασκόλ τα οποία υπάρχουν, τα αναμνηστικά κασκόλ για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού. Εμείς νομίζω αύριο, κατεβαίνοντας στο ραδιόφωνο, αλλά αφού θα πάμε στο Βικελίδης αύριο, Βασίλη Καβαδία, το απόγευμα για τη συνεντεύξη τύπου, άρα νομίζω ότι πριν ανέβουμε πάνω θα περάσουμε μια βόλτα από την μπουτίκ με το Χρήσανθο για να πάρουμε τα κασκόλ μας και να έχουμε κι εμείς έτσι ένα αναμνηστικό από το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Βέβαια, η καλύτερη ανάμνηση θα είναι η νίκη του Άρη και το πρώτο βήμα πρόκρισής του στην επόμενη φάση του Europa League. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα. Μετά, με την επιστροφή μας, θα έχουμε και το Χρήσανθο τηλεφωνικά στην παρέα μας για να συζητήσουμε μαζί. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Λίμπερο 107,4. All About Aris on Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. FM και ένω το μήνυμά σας στο 545-26. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Χρήστανθο Τσαλτίδη για να σχολιάσουμε τα σημερινά νεότερα που έχουμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη και όσο πλησιάζουμε στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΑΕΛ Λεμεσού. Στο μπάσκετ σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας και αξίζει νομίζω το αναφέρουμε, αν και ίσως το timing να είναι κακό αυτή την εβδομάδα, εδώ που τα λέμε, λόγω του ποδοσφαίρου κυρίως. Και γιατί όλο το βάρος του Αριανού και οικονομικά, άμα το δούμε, πέφτει στην μπάλα αυτές τις ημέρες, λόγω διαρκείας, λόγω του αγώνα της Πέμπτης, είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, θα διαβάσουμε όμως τα διαρκείας της ΚΑΕΑΡΙΣ και τις τιμές και τι ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας, η οποία βγήκε χθες και από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Λοιπόν, συστήρες 5-6 με περιορισμένο αριθμό που σημειώνει η ΚΑΕ, 80 ευρώ το κανονικό, 70 το συνδέσμων. 1, 4, 7, 10, 140 ευρώ, 70 το συνδέσμων, 70 το παιδικό. 2, 3, β, 8, 9, β, 170, 85 το παιδικό. 8, 9, α, VIP, 200 ευρώ, 100 το παιδικό. 2, 3, α, 250, 125 το παιδικό. 2, 3, gold, 680, 340 το παιδικό. 2-3 Platinum, 2.000-1.000 το παιδικό. Court Side Seats, 2.000-1.000 το παιδικό. Οι κάτοχοι των περσινών εισιτήριων διαρκείας έχουν προτεραιότητα ανανέωσης στις 30 Αυγούστου. Από τις 31 Αυγούστου θα απελευθερωθούν και θα διατίθενται ελεύθερα προς όλους τους φιλάθλους. Τα highlights της κάρτας διαρκείας του μπασκετικού Άρη. Οι κάτοχοι των εισιτήριων θα απολαμβάνουν τα εξής προνομία και εκπτώσεις. 13 εντός έδρας παιχνίδια και play-off και παιχνίδια κυπέλου και φιλικά και άλλες αναμετρήσεις. Εξασφαλισμένη θέση, δώρα προνόμια χορηγών, εκπτώσεις και προνόμια.
Για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν ισχύουν οι εξής εκτόσεις και προνόμια: αγορά εταιρικού court side seats minimum 4 θέσεις έκπτωση 20%, αγορά πακέτου daddy cool, μπαμπάς, γιος, κόρη μαζί έκπτωση 75% στο παιδικό αντί για 50%, αγορά για γονείς με παιδιά σε ακαδημίες του Άρα ανεξαρτήτως τμήματος έκπτωση 20%, αγορά για ΑΜΕ έκπτωση 100% περιορισμένος αριθμός θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για τους υπόλοιπους έκπτωση 30%. Αγορά για νέους και φοιτητές έκπτωση 20%, απαιτείται κάρτα ανεργίας ή και φοιτητικό πάσο ενεργά. Αγορά για όσους διαμένουν εκτός νομού Θεσσαλονίκης έκπτωση 30%, απαιτείται καθαριστικό. Αγορά εισιτηρίων για παλέμαχους έκπτωση 30%. Αγορά εισιτηρίων, δηλαδή τώρα στους παλεμάχους, ρε φίλους, βάζει να πληρώνουν διαρκείας. Βάλτε τους τζάμπα, ρε φίλε. Γνώμη δική μου. Okay. Αγορά εισιτηρίων για παιδιά ακαδημίων έκπτωση 30%. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνεται την 3η 23 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Και υπάρχουν και άλλα προνόμια τα οποία αναφέρει ανακοίνωση της ΚΑΕ και τα οποία μπορούν να απολαύσουν οι φίλοι του Άρη. Σημεία πώλησης από τις 23 Εβδόμου έως και τις 5 Οκτώου θα γίνεται από η πώληση των εισιτηρίων από τα γραφεία της ΚΑΕ Άρης. Από τις 11 το πρωί με τις 5 το απόγευμα. Για προεγγραφές με σειρά προτεραιότητας για τους προκατόχους, ανανεώσεις θέσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου, από 5 Αυγούστου ηλεκτρονικά μέσω Viva. Πληροφορίες, όσοι θέλετε κάτι παραπάνω, στο 2310-265-600. Εκτός Σαββατοκύριακου. Και αυτά τα οποία χρειάζεστε είναι το ΆΜΚΑ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, email, κάθε κάτοχος μέλος πρέπει να έχει κατοχή του μόνο ένα εισιτήριο διαρκείας. Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν από το έτος γέννησης 2007 και μετά, σημαντικό και αυτό σαν λεπτομέρεια. Τρόπο πληρωμής, μετρητά, κατάθεση, τραπεζικό λογαριασμό ή από συνεννόηση με την ΚΑΕ ή πιστωτική κάρτα από τις 5-8-19, όσοι θέλετε με πιστωτική, και από 2-6 δόσεις μέσω του viva.gr. Στη χθεσινή προπόνηση η ευχάριστη είδηση δεν είχε να κάνει μόνο με τον Ντάνιελ Λάρσον, ο οποίος ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας και εφόσον προπονηθεί και σήμερα και αύριο, είναι καθαρά θέμα απόφαση του Παντελίδη αν θα τον πάρει στην αποστολή ή όχι. Θα είναι πάντως σε κατάσταση να μπει 18 αν προπονηθεί και σήμερα και αύριο χωρίς προβλήματα, ο Σουηδός Extreme. Έχει τις πιθανότητες με το μέρος του αυτή τη στιγμή. Η άλλη ευχάριστη είδηση έχει να κάνει με τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος ακολούθησε μέρος του χθεσινού προγράμματος, το τρέξιμο δηλαδή κάποιες ασκήσεις που κάνανε οι παίχτες, όχι τα παιχνίδια τα οποία κάνουν στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης που τους χωρίζει ο προπονητής σε ομάδες. Είναι ακόμα νωρίς για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το κομμάτι των προπονήσεων ο Γκάμα θα αρχίσει να μπαίνει από τον Αύγουστο και μετά. Τώρα θα είναι αρχές Αυγούστου, θα είναι μέσα Αυγούστου, νομίζω ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα αρχίσει να μπαίνει ο 31χρονος εξτρέμ και σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θέλει χρόνο, θέλει υπομονή στην περίπτωση του Πορτογάλου, τον οποίο περιμένουμε και περιμένουν και οι άνθρωποι του Άρη να τεθεί στη διάθεση του προπονητή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κάπου εκεί, εφόσον όλα πάνε καλά μέχρι τότε με την αποθεραπεία του και συνεχίσει όπως τώρα σε πολύ καλά επίπεδα και δεν προκύψει κάποια επιπλοκή με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Πάμε τώρα να συζητήσουμε όσο αναφέραμε το ξεκίνημα της εκπομπής και με τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, ο οποίος δεν είναι παρόν στο στούντιο, αλλά τον έχουμε τηλεφωνικά. Τι κάνετε? Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Λίγο, πολύ βαθιά ακούγεται η Βασίλη Καβαδία. Θα το φτιάξουμε? Πιστεύεις θα το φτιάξουμε? Θες να το ξανακαλέσουμε μήπως? Ωραία, θα σε ξανακαλέσουμε εμείς, Χρήστανθε. Λοιπόν, κλείσε το συνάδελφο. Να τον πάρουμε ξανά τηλέφωνο εμείς για να τον έχουμε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα σχετικά με τον Άρη. Δύο ημέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού στο Κλειάνθης Βικελίδης. Για να δούμε αν τώρα θα τον ακούσουμε καλύτερα. Ορίστε. Γεια σας. Ναι. Πολύ βαθιά ακούγεστε πάλι. Γιατί? Βαθιά ακούγομαι. Α, τώρα είσαι... Σαν να είσαι εδώ. Βγήκα στην επιφάνεια. Βγήκε στην επιφάνεια, ναι. Πήγαινε στα βαθιά γιατί είσαι δεινός κολυμπητής, Χρήστανθε, γι' αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, μάλιστα. Τι είπατε την πρώτη ώρα? Τα τελευταία νέα τα οποία υπάρχουν ενώπιον στο αγώνα της Πέμπτης και τα αγωνιστικά
και τον οργασμό εργασιών και προετοιμασιών που βρίσκεται η ΠΑΕ Άρης για το παιχνίδι της Πέμπτης και για τις ουρές που συναντήσαμε περνώντας από την Παπαναστασίου σήμερα το μεσημέρι, με τον κόσμο να γεμίζει την μπουτίκ για διαρκείας για τα εισιτήρια της Πέμπτης και όχι μόνο. Θα ξεκινήσω από αυτό, ναι, και θα πω το εξής. Ναι. Επειδή όπως ξέρεις μετακινήθηκα σήμερα πια σε μια άλλη πόλη. Ναι, ναι, ναι. Και άκουγα ραδιόφωνο στη διαδρομή και άκουγα όλα τα ραδιόφωνα. Υπάρχουν φίλοι αριανοί οι οποίοι δεν ξέρω αν περιμέναν μέσα σε όλα αυτά τα καλά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα να βρουν μια αφορμή για να βγάλουν μια γκρίνια και μια απίστευτη μύρλα σε σχέση με, με τις ουρές. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν οι ουρές και να τις ανεχόμαστε και να λέμε εντάξει τι έγινε. Φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διορθώσει σταδιακά η ΠΑΕ, αλλά νομίζω έχουμε εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Από την άλλη όμως δεν γίνεται η ουρά που περιμένει κάποιος για να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας, που προφανώς τη ζωή του θα έχει περιμένει και κάποια άλλη στιγμή για να μπει σε ένα θέατρο, να μπει σε ένα κινηματογράφο, να μπει σε ένα κλαμπ, να παρακολουθήσει έναν καλλιτέχνη σε μια συναυλία. Προφανώς έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά με τον Άρη είμαστε λίγο άδικοι. Δηλαδή, με τον Άρη το οτιδήποτε το μεγενθύνουμε και έφτασαν άνθρωποι να βάζουν αυτή την ουρά πάνω από το ίδιο το γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Η επιστροφή του Άρη στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το γεγονός ότι η ομάδα παίζει ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει η ΠΑΕ να διορθώσει τις όποιες ανορθογραφίες και ενδεχομένως την επόμενη φορά να είναι πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Όμως εγώ δεν μπορώ να είμαι αυστηρός με έναν άνθρωπο ο οποίος για πρώτη φορά μετά από τόσα πολλά χρόνια και ενδεχομένως για πρώτη φορά στη ζωή του μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες πλέον. Γιατί ο Άρης ανεβαίνει. Φυσικά το ότι ανεβαίνει και μεγαλώνει ανεβάζει και τις προσδοκίες, ανεβάζει και τις απαιτήσεις, ανεβάζει και τις προσδοκίες. Και φυσικά θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα παντού. Αλλά απλά όσο περνάει από το χέρι μου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο επιοικής αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων και στο κάθε κάτω της γραφής να το δούμε και λίγο διαφορετικά, να το δούμε λίγο θετικά, ότι είναι μεν κάποιες ουρές για τις οποίες περιμένεις, αλλά είναι μια ουρά που περιμένεις μια φορά και δεν θα ξαναπεριμένεις όλη τη σεζόν. Mm. Γιατί πάρα πολύ απλά θα πάρεις το καρδελάκι σου, το διαρκεία σου και θα αποφεύγεις τις ουρές εκτός αν έχουμε τίποτα μέτρα τάξης για τον Καρδινάλιο που θα έρθει πάλι στο Βικελίδης και θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι από την αστυνομία. Αλλά επειδή έχει αλλάξει γενικότερα και η όλη κατάσταση. Και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση και η αστυνομία. Και η αστυνομία, βεβαίως. Κοίταξε, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος ήταν στις συγκεντρώσεις του προηγούμενου κόμματος, που ήταν γνωστές οι σχέσεις με τον συμπολίτη, δεν υπάρχει πλέον. Βέβαια και ο επόμενος θα κρυθεί. Έτσι. Καλά εννοείται. Αλλά τέτοια φαινόμενα δεν νομίζω θα τα δούμε ξανά. Τέτοιου είδους ζητήματα με τέτοια πίεση από την πολιτική ηγεσία για τους ολιγάρχες εδώ στην περιοχή. Ναι. Αυτό ευελπιστώ και φυσικά αν τα δούμε θα ξεφωνηθούν και οι τωρινοί, όπως ξεφωνήθηκαν οι περσινοί, οι ευρωπέρσινοι. Η ουσία λοιπόν είναι ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο θετικά και φυσικά απ' την άλλη πρέπει και η ΠΑΕ να περιμνήσει ώστε σταδιακά αυτά να τα εξαλειφθούν. Την ίδια στιγμή λοιπόν όμως που γκρινιάζουμε, γιατί έχει τρεις ας πούμε υπαλλήλους ή τέσσερις ή πέντε, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς στην μπουτίκ για να βγάζουν τα εισιτήρια, θα πρέπει και εμείς λίγο να μπούμε στη λογική ότι δεν γίνεται να το αφήνουμε τελευταία στιγμή και το λέγαμε μαζί μας. Ναι. Λέγαμε ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε μια υποτυπώδης κίνηση. Δηλαδή όλοι αυτοί οι 6.000 οι οποίοι πήγαν τις προηγούμενες μέρες και πήραν διαρκείας. Αν μπεις κάποιοι από αυτούς τώρα στις ουρές για να πάρουν το καρτελάκι τους. Μόνο το καρτελάκι. Ανάμεσά τους υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πάει τελευταία στιγμή για το εισιτήριο. Υπάρχει κόσμος που πάει να πάρει διαρκείας τώρα και απαιτεί την ίδια στιγμή να είναι και η προσφορά μες στο διαρκείας ενώ έχει σημειωθεί ότι αυτό ισχύει μέχρι την Παρασκευή και θα ξαναισχύει σαν την Παρασκευή. Και να πω και γιατί γίνεται έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάποιος εγωισμός ή δεν γίνεται για λόγους να κερδίσεις χρήματα. Τις θέσεις έχεις δηλώσει στην ΟΕΦΑ. Την Δευτέρα λοιπόν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός καρτών διαρκείας που αντιστοιχούν σε αριθμημένες θέσεις. Από εκεί και έπειτα πάνω σε αυτές έχεις ας πούμε 6.100, δεν ήταν η τελευταία ενημέρωση νομίζω την Παρασκευή. Πόσο? Από την ΠΑΕ Άρης.
Ότι... Έχει λοιπόν 6.000%. Ναι. Και τώρα μπορεί θα έχει να... κάτι παραπάνω πλέον, εννοείται. Εντάξει. Ναι, εντάξει. 6.92. Ναι, 6.092. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Τα εισιτήρια που εκδίδονται για το παιχνίδι και υπάρχει θετική άδεια από την UEFA είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Νομίζω είναι γύρω στις 20.000, 19.800, 20.100, κάτι τέτοιο. Παίζει με τις προσκλήσεις ο αριθμός. Γι' αυτό και δεν λέω ακριβώς τον αριθμό. Είναι η UEFA. Δεν μπορείς εσύ να πεις, έχω 8.000 διαρκείας και έβγαλα και 13.000 εισιτήρια, άρα 21.000 θα μπουν με εισιτήριο στο γήπεδο. Ναι. Θα σου πει, όπα μεγάλε, η χωρητικότητά σου δεν είναι αυτή. Η χωρητικότητα που έχεις δηλώσει επίσημα για τα παιχνίδια είναι αυτή. Και βγάζω από αυτόν τον αριθμό τα 1.400-1.300 εισιτήρια, συγγνώμη, των Κυπρίων, έτσι. 1.400. Που είναι κάτι διαφορετικό, δεν τα υπολογίζω. Άρα όταν έχεις 6 συν 12 κάτι, 18 περίπου χιλιάδες διαθέσιμα, 18 με 19.000 είναι για τους φίλους του Άρη, και άλλα 1.300, δεν μπορείς να πας να πεις, έδωσα 12 μεμονωμένα εισιτήρια, αλλά τα διαρκείας μου από 6 γίνανε 8. Άρα έχω 20.000 αντί για 19.000. Νομίζω γίνομαι κατανοητός το γιατί δεν μπορείς να δίνεις. Δεν μπορείς, όχι δεν μπορείς να δίνεις. Δεν μπορεί το διαρκείας να πιάνει θέση, να πιάνει καρεκλάκι στο μάτς της Πέμπτης, αν δεν το έχεις πάρει μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Αν δεν έχει καταμετρηθεί δηλαδή. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα μου πει κάποιος, okay, γιατί να τα αφήσουμε μέχρι τη Δευτέρα και να πάρουμε τα καρτελάκια. Εδώ είναι η ευθύνη της ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία πρέπει να τα κάνει, να το κάνει νωρίτερα. Έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε τώρα και δεν έγινε νωρίτερα, δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Έτσι. Ενώ ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Έλληνας. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι πρέπει λίγο να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη καλή διάθεση το παιχνίδι. Γιατί, φίλε, εγώ νιώθω ότι κάποιοι το ματζηριάζουν κιόλας το παιχνίδι. Με αυτό το πράγμα, με τη σουρέ και με την όλη αντιμετώπιση. Και την ίδια στιγμή, ενώ μιλάμε για λίγους θεωρητικά υπαλλήλους, υπάρχουν 60 άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είμαι στην Τάλα Ήλιο, δουλεύουν στο Βικελίδης. Βάφουν τις κερκίδες. Το γήπεδο πραγματικά είναι ένα άλλο γήπεδο. Πραγματικά είναι ένα άλλο γήπεδο. Πού να το δεις από κοντά. Ναι, λέω με βάση αυτό που είδα στην πρώτη προπόνηση, παιδί μου. Που ακόμα δεν είχαν βαφτεί η θύρα 3 και η θύρα 1. Πολύ, πολύ διαφορετικό από τότε. Πάρα πολύ. Ναι. Άρα να στο χαρούμε αυτό και να σταματήσουμε τη μύρλα. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση σε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά έχει πέσει και ένας απίστευτος όγκος δουλειάς τους. Άλλο να τα σημειώνεις και άλλο το να βρίσεις την ευκαιρία να γκρινιάζεις. Υπάρχει διαφορά το να τα σημειώνεις κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται. Υπάρχουν βελτίωση. Άνθρωποι, ναι. Το πρωί άκουγα ανθρώπους να ουρλιάζουν. Και να λένε τι. Να ουρλιάζουν. Εντάξει, από ό,τι μου είπαν πολλοί φίλοι που βρέθηκα, περίπου μία ώρα ήταν η αναμονή για το ισχυρό και λίγο χαβαλέ και λίγο για τον Άρη και λίγο... Δεν έχεις καλή διάθεση, θα περάσει όντως όμορφα αυτή η μία ώρα. Τώρα, αν έχεις και θεωρείς ότι πρέπει να πας και σε ένα λεπτό να το πάρεις, προφανώς δεν γίνεται και έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγόρασαν VIP εισιτήριο, πήγαν και πήγαν κανονικά στην ουρά, δεν είχαν καμία απολύτως απέτηση επειδή έδωσαν είτε 1.300 είτε τα VIP τα πάνω να προσπεράσουν, ούτε έψαξαν να βρουν, και το λέω με γνώση αυτό για συγκεκριμένους φίλους που το έκαναν και μου στέλνανε φωτογραφίες από την ουρά και το είδαν και ως χαβαλές. Δηλαδή για μια ωρίτσα πήγαν εκεί, μίλησαν για τον Άρη, μίλησαν για το παιχνίδι, είδαν το γήπεδο. Άμα πας με καλή διάθεση, άμα πας με αρνητική διάθεση, θα σου φταίνει τα πάντα. Θα σου φταίνει ότι το εισιτήριο γράφει πάνω 454 και δεν γράφει 451. Εντάξει, okay. Αυτό το σχόλιο με την επισήμανση και πάλι ότι πρέπει αγώνα με τον αγώνα να βελτιώνεται και η εξυπηρέτηση από την πλευρά της ΠΑΕ, που νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και πάρα πολύ δουλειά, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς για τα παιδιά που δουλεύουν στην Πούτη και τα παιδιά που δουλεύουν στα γραφεία της ομάδας,
Ας μην τους επιβαρύνουμε κι εμείς παραπάνω. Ας προσπαθήσουμε να τους, να τους βοηθήσουμε. Και να, και, να, και να πω και κάτι εδώ πέρα, ειδικά για τον Αντώνη τον Τζαλουχίδη, ο οποίος είναι από νωρίς το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα στα γραφεία και με αυτό το θέμα τα μεταδιαρκείας και με όλα αυτά. Ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, πριν 5 μέρες έγινε παπάς. Είναι πατέρας, ναι, ναι. Δεν έχει δει το παιδί του. Δεν έχει προλάβει. Δεν το έχει δει, φίλε. Από το πρωί μέχρι το παιδί. Το λέω, όχι για να το πούμε μπράβο ή να το λυπηθούμε ή να τον ευχαριστήσουμε να πάρει αύξηση. Το λέω για να καταλάβει και ο καθένας που περιμένει μία ώρα εκεί και προφανώς έχει τη δουλειά του, ότι και από την άλλη πλευρά, αυτός που είναι από την πλευρά του Γκισέ και σου δίνει το διαρκείας ή προσπαθεί ή κάνει οτιδήποτε άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται και έχει αυτό τα ζητήματα του και τα θέματα του. Και μιλάμε τώρα για το κορυφαίο γεγονός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός από αυτό. Έγινε πατέρα και δεν έχει δει 5 μέρες το παιδί του. Και ο άνθρωπος. Και να τους ευχηθούμε ξανά κιόλας. Τους τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σε αυτόν και στην Κατερίνα να τους ζήσει. Έτσι. Εντάξει, το λέω ως παράδειγμα για να καταλαβαίνουν όλοι και να υπάρχει μια καλή διάθεση και μια καλή θέληση. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και γκρινιάριδες, υπάρχουν και υπερβολικοί. Αλλά γενικά, εντάξει, όποιος είναι τοξικός άνθρωπος, εγώ λέω πάντα είτε. Δεν είναι θέμα τοξικότητας, ρε Χρήστα. Δεν είναι καμιά φορά και η μύρλα που μπορεί να διακατέχει κάποιος. Είναι γκρινιάριδες. Άλλο το τοξικό είναι βαρύ. Που υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά είναι και γκρινιάριδες. Ναι, σε όλες τις ομάδες. Όχι, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και αυτό το οποίο. Σχόλιο, ναι. Γιατί πολλοί φίλοι, και να σου πω κάτι. Εγώ έχω like πάρα πολλά μηνύματα αυτές τις μέρες, χθες και σήμερα. Συνεπώς το 90%. Οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που περιέγραψα λίγο πριν, δηλαδή με το χαβαλέ. Δηλαδή, παράδειγμα, ένας φίλος μου στείλε δυο μπροστά, ήταν δυο πολύ ωραία κορίτσια και περιμέναν το διαρκεία τους. Κάναν το χουλιαμά τους, κάναν το χαβαλέ τους ή οτιδήποτε άλλο. Τη διαστήμη το πρωί ένας έβριζε, έκανε, έρανε, εντάξει, θα φύγουν όλοι, δηλαδή να κλείσει ο Άρης, αν δεν μπορείτε να κάνετε, μην παίζετε στην Ευρώπη, δεν μπορείτε, λέει κάτι τέτοια. Εντάξει, κάτι τέτοιο βέβαια ελέγχονται και κατά πόσο πραγματικά είναι Άρης ή οτιδήποτε άλλο, για να πάνε μόνο σε κάτι τέτοια παιχνίδια. Άρα πας στην ουρά και φεύγεις με παρέα, δηλαδή, άμα έχει και τα κορίτσια εκεί πέρα, μάλιστα. Φίλε, εκεί δεν ξέρω. Ακούτε λοιπόν, Αργιάννη, τι γίνεται στις ουρές του Βικελίδης. Έχω τη φωτογραφία, άμα δεις. Τριάδα φωτιά υπήρχε. Γιατί το Βικελίδης είναι γνωστό ότι μαζεύει το πιο όμορφο κόσμο. Από εκεί δίνουν και τις διαπιστεύσεις. Όχι. Παρεντώ τις διαπιστεύσεις, θα πάω να στην ουρά. Θα ακόμα. Δεν πιστεύεις αύριο. Αλλά άμα ήταν να τις πάρουμε από εκεί, πηγαίναμε. Δεν είχαμε. Αύριο. Αύριο μεθαύριο. Αύριο. Υπάρχει. Τι άλλαξε, βάλει ενημέρωση. Καμιά ώρα πριν το μάτς. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχει και λίστα, φίλε. Λοιπόν, σωστό. Με λίστα σε βλέπω. Λοιπόν, τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Για μένα είναι κλειδί το κατά πόσο θα είναι στη διάθεση του Παντελίδη ο Λάρσον. Και το λέω με την έννοια ότι ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα που έβλεπα στην ομάδα, που έγινε ακόμα πιο σημαντικό μετά τον τραυματισμό του Γιουνές. Δεν το λέω φυσικά για να ξεκινήσει ο Λάρσον το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι με δεδομένο ότι εντοπίζω ως μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη την ανετοιμότητα συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, είναι το πράγμα που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το λέμε από την Ολλανδία, από το πρώτο φιλικό και σταδιακά με βάση και την όποια πρόοδο υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Αυτό το οποίο περιμένω από έναν παίκτη όπως ο Λάρσον είναι πραγματικά να αποτελέσει παίκτη κλειδί, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι ξέρουμε όλοι ότι η ντέγη είναι για τα 60-65 λεπτά και το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν και οι Κύπροι. Γιατί το ξέρουμε μόνο εμείς, το ξέρουν και οι Κύπροι. Ξέρουν ότι ο Φετφαντίδης μετά από ένα διάστημα το 70-75 το φυσιολογικό είναι να κουραστεί. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Γιατί αν έγινε ο ντέγη και έμπαινε ο Γιούνες, τότε θα μιλούσα διαφορετικά. Γιατί θεωρώ ότι ο Ντιγκινή πραγματικά είναι ένας ακούραστος ποδοσφαιριστής και με το ματιάξουμε κιόλας στο Γάλλο. Τα πηγαίνει και φέτος πάρα πολύ καλά και πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος είναι non-stop όσον αφορά το τρέξιμο. Αλλά είναι δεδομένο ότι αν δεν παίξει εκεί ο Ιντέγε θα πάει στην κορυφή μετά, όχι αν δεν παίξει, αφού παίξει,
Μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον, από τον Τικίνη. Στο τελευταίο 20 λεπτό περιμένουμε να γίνει αυτό, κύριε. Κάπου εκεί. Εντάξει, και ο Λάρσον να μην υπάρχει όμως. Έχει το Μαρτίνες που μπορεί να παίξει και στα πλάγια. Έχει και τον Τόνσο που τον είδαμε να μετατοπίζεται. Εντάξει, ναι, ο Λάρσον. Αν έχει όμως και τον Λάρσον που τα στοιχεία του Λάρσον, Νίκο, δεν τα έχει κανένα. Ναι, γιατί άλλοι δεν είναι εξτρέμ. Την ταχύτητά του, το ένα με έναν κτλ. Ναι, όταν όμως, να σου πω κάτι, όταν θα έχει αυτή τη δυνατότητα να έχει τον Λάρσον. Να έχει το τι κινεί στην κορυφή. Να έχει έστω για ένα τέταρτο συνύπαρξη Λάρσον Φετφατζίδη στα φτερά. Αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καθοριστικού παράγοντε και να βρει γκολ σε αυτό το διάστημα πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, αν δεν υπάρχει ο Λάρσον, όπω είπε, δεν θα παίξω εγώ. Υπάρχει ο Μαρτίνε. Δοκιμάστηκε ο Κωνσταντινίδη, αν θυμάσαι, στη δεξιά πλευρά για ένα διάστημα. Υπάρχει ο Τουάρτε, που και αυτός μπορεί να δώσει ένα κεφάλαιο, ένα 30 λεπτό. Έχει επιλογές ο Παντελής. Απλά λέμε ποια θα ήταν. Του Κωνσταντινίδη νομίζω καλύτερη. Ότι είναι υπερβολή τώρα το να το δούμε να παίζει εξτρεμ. Okay. Δηλαδή όταν έχει τον Τουάρτε. Ως επιλογή στην περίπτωση που στραβώσει κάτι κουραστικά. Υπάρχει ο Τουάρτε. Εντάξει. Υπάρχει ο Τουάρτε, όπως είπε σωστά. Ο Μαρτίνες, ο Τόνσο, έχει πρόβλημα. Αυτά όλα είναι θεωρητικά και με βάση το σκορ. Αν το σκορ είναι 2-0 στο 65. Έτσι. Διαφορετικά θα γράψει. Δεν χρειάζεται να βάλει το Λάρσον. Ναι, ούτε το Λάρσον ενδεχομένως να χτυπήσει την κόντρα. Αλλά σίγουρα θα βάλει κάποιον παίχτη ο οποίος να έχει τόνο του και λίγο να μαρκάρει. Δεν θα βάλει ένα παίχτη ο οποίος. Δεν θα βάλει τον Τουάρτε. Ο Λάρσον μαρκάρει. Πάντα, ναι. Θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά μπορεί να δει και τον Κωνσταντινίδη εξτρεμ. Γιατί ξέρει θα δίνει και τη βοήθεια στο Σούγκρεν. Μπορεί να το δει ανάποδα. Υπάρχουν επιλογές οι οποίες όμως διαμορφώνονται ανάλογα και με το αποτέλεσμα που έχει εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν θα πας να κυνηγήσεις τρίτο γκολ, δεν θα το κυνηγήσεις, θα το επιδιώξεις. Είναι διαφορετικό να είσαι στο 2-0 και λες θα μου βγει και μία ακόμα φάση, πολύ ωραία βάλω και ένα τρίτο. Και άλλο να το κυνηγήσεις και να δεχτείς γκολ και να πας 2-1. Είναι άλλο το 2-0, πολύ πιο σίγουρο σκορ, και είναι άλλο αν δεχτείς ένα τερμάρα και διαφορετικός και ο τρόπος που θα λειτουργεί ο προπονητής όσο περνάει Είναι σημαντικό σε αυτό το οποίο πάνω λες η διαχείριση του παιχνιδιού από τον Παντελίδη την ώρα του μάτς. Γιατί εντάξει, καλή προετοιμασία από πριν, αλλά θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βάση και ο Παντελίδης και η βοηθή του σε αυτό το κομμάτι. Στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ο Παντελίδης και ο αντίπαλος. Και ο αντίπαλος φυσικά, ναι, πώς θα και ο αντίπαλος. Εντάξει, εμείς για τον Άρη μιλάμε. Okay, ναι, δεν παίζει μόνος όμως. Γιατί μπορεί και ο αντίπαλος να κάνει μια κίνηση η οποία να το βγει μέσα στο παιχνίδι, θα πρέπει εσύ να απαντήσει σε αυτή την κίνηση. Ή μπορεί να γίνει το ανάποδο, να κάνει εσύ μια κίνηση που δεν περιμένει ο αντίπαλος προπονητής. Εντάξει, υπάρχει τακτική φυσικά. Ο προπονητής δεν πετάει 11 παίκτες μέσα και λέει παίξτε. Υπάρχει τακτική, υπάρχει το πλάνο, αλλάζουν τα πλάνα, αλλάζουν οι σχηματισμοί, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχω μια αίσθηση, δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει ότι ενδεχομένως να δούμε κάτι από τον Παντελίδη είτε στο ξεκίνημα είτε στη διάρκεια του αγώνα που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, που δεν το έχει δείξει κανένα από τα 4 παιχνίδια που παρακολουθήσαμε, τα 4 φιλικά παιχνίδια. Το Βέλεθ Χαφ. Όχι. Πήγε αμέσως με το Βέλεθ Χαφ. Όχι. Δεν το χαλάς αυτό. Όχι, είναι ένα καλό δίδυμο πίσω. Είναι ευτυχής που έχει έχει το ίδιο δίδυμο κεντρικών αμυντικών, τον ίδιο τερματοφύλακα και μάλιστα μπορούν να συνεννούνται και οι τρεις, οι δύο μάλιστα στα ισπανικά και τα λοιπά στη μητρική τους γλώσσα, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έρχεται στη μία από τις δύο πλευρές ήδη να έχει προσθεθεί ένας παίκτης ιδιαίτερης αξίας όπως ο Σούγκρεν. Και επειδή τον ψηλό έχουμε απαξιώσει τον Κόρχουτ. Ο Κόρχουτ από τη στιγμή που ήρθε πέρσι ανέβασε επίπεδο την ομάδα στα αριστερά. Εγώ το θεωρώ καλύτερο παίκτη από τον Βαλεριάνο, έστω και αναμυντικά σίγουρα ο Βαλεριάνος ήταν πιο... ναι, απλά ο Βαλεριάνος ήταν λίγο πιο τσαμπουκάς, ήταν λίγο πιο παθιασμένος και αυτό το βοηθούσε στο ελληνικό πρωτάθλημα σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο Κόρχουτ είναι πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ενδεχομένως μετά τα παιχνίδια με τη Λεμεσό να έχεις έναν ακόμα ποιοτικότερο ποδοσφαιριστή. Αλλά την δεδομένη χρονική στιγμή βάζουμε μια τετράδα στην άμυνα στον τερματοφύλακα, η οποία είναι μια καλή τετράδα αμυντικών. Ο Σούτριν, ο Κόρχουτ, ο Βέλεθ και ο Ρόζ, και πίσω τους έχουν ένα καλό τερματοφύλακα όπως ο Κουέστα. Άρα κλειδί είναι για μένα πώς θα πάει ο Μπάσα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν τον φοβάμαι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν τον φοβάμαι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Μπάσα, ο οποίος στην προετοιμασία, με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι που ήταν τρικυμία γενικά όλη η ομάδα,
ειδικά με την Αϊτχόφεν, αλλά και με τον Ατρόμητο, ο Πάσα ήταν θετικός. Και αυτό δίνει μια επιπλέον επιλογή στον Παντελίδη, γιατί σαφέστατα ο Σάσα δεν είναι έτοιμος. Χρήσατε, αν ο Σάσα ήταν έτοιμος, θα έπαιζε ο Σάσα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Ναι, okay. Τον πήρα. Αυτή τη στιγμή η λογική λέει ότι ο Μπάσα, και φαίνεται κιόλας, είναι πιο έτοιμος από τον Βραζιλιάνο. Και από τη στιγμή που δεν έχει κι άλλο να. Που ο Μπάσα δεν σε βοηθάει και τόσο πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί δεν είναι καθαρό 6. Αλλά από το να βάλει τον Ντουάρτε για παράδειγμα με τον Ματίγια, καλύτερα να βάλει τον Ματίγια με τον Μπάσα. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί δεν θα μαρκάρει μετά, θα μαρκάρουμε εγώ και εσύ από την 9 μετά στα χαφ. Ο Μπάσα, όπως το λες, δεν είναι αυτό το καθαρό μέτσα. Αλλά αν του δώσει αυτόν τον ρόλο, μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Αρκεί να είναι συγκεντρωμένος. Δεν είναι κακός παίκτης ο Μπάσα. Ο Μπάσα νομίζω ότι μετά από ένα διάστημα αποδιοργανώθηκε τελείως ως προς το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Έγινε και αυτά με τον Μαυράη. Τον βάλαν δύο φορές στόπερ. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Είδε ότι χάνει τη θέση του. Ήταν φυσιολογικό να χάσει τη θέση του από το Ματίγια. Γιατί εκεί έπαιζε. Έτσι. Δεν έπαιζε τη θέση του Σιώπη. Όχι, όχι. Μετά το πρώτο μάτς και μετά τις πρώτες 3-4 μέρες την προετοιμασία που ήταν λίγο αλλού, έχει μιλήσει ο Παντελίδης μαζί του, έχει δείξει ότι τον εμπιστεύεται, έχει ηρεμήσει ο Μπάσα και γενικότερα έχει ανέβει. Ναι, και εγώ θέλω έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή. Και θα πάρεις νομίζω μετά έτσι. Πήρες θεωρητικά ένα ποδοσφαιριστή. Θα πάρεις ένα ακόμα σου λέω μάλλον. Ναι, θα πάρεις ένα ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή θα πάμε με αυτούς που έχουμε. Εννοείται. Και αυτοί που έχουμε δεν είναι κακοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν είναι το πρόβλημα που είχαμε στο αριστερό και στο δεξί μπακ πέρσι σχεδόν σε όλο το μάτς. Σε όλο το συνόμιο την περίοδο. Χρήσανε, και πήγες και είπες, πήρα το Σούτγκραντ. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που είναι καλοί, αλλά μπορεί να μην κουμπώνουν και να μην κολλάνε σε μια ομάδα. Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως για 90-90 λεπτά. Δεν είπαμε να κάνει σπορταθλητισμό με τον Μπάσα. Απλά το μειονέκτημα που θα έχεις με το κέντρο σε αυτή τη στιγμή με τα δύο χαφ αυτά απέναντι στην Έλεμεσο είναι ότι υστερούν σε ταχύτητα σχέση με το κέντρο του αντιπάλου. Και αν προσπαθήσει η ΑΕΛ να χτυπήσει. Το κέντρο του αντιπάλου είναι γρήγορο. Έτσι αναφέρει το scouting report. Χρήσανθε, ναι. Είναι γρήγορο το κέντρο. Ποιοι είναι, δεν παίζουν εκεί. Τα παλικάρια. Τώρα τα έχω μέσα. Δεν τα έχω μέσα. Δεν τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Είναι γρήγοροι λοιπόν αυτοί οι δύο στο κέντρο. Οι δύο παραπάνω. 35-2 παίζει αυτό. Τα εξτρέμ του είναι πιο γρήγορα από τα δικά μα. Δύσκολα. Οι στόπερ του. Αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα στο. Είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα με γρήγορο επιθετικό transition στο ανοιχτό γήπεδο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να προσέξει ο Άρης. Βέλεθ, Ρόουζ, Σούντγκρεν. Βρε, ναι, θέλει προσοχή όμως και πάλι. Δεν σημαίνει ότι έχει ένα τείχος στο οποίο δεν περνάει κανένας. Θέλει προσοχή, μην γίνει στραβή. Εντάξει, δύο μάτς έχει. Φυσικά. Δύο μάτς είναι, παιδιά. Ναι. Δεν πρέπει, άμα φέρω ένα-ένα. Φυσικά και δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να πας εκεί και να πάρεις 0-1. Σωστά. Αυτό και να περάσεις. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς ένα τέτοιο αποτέλεσμα αν έρθει. Στο πας και θα κερδίσεις εκεί μέσα. Πώς θα διαχειριστείς. Εγώ δεν λέω για την ομάδα. Εγώ με λέω... την Αγγελόνη έφερα 2-2 εδώ, 1-2 κερδίσα εκεί. Για το γύρω-γύρω λέω χωρίσανθε πάντα. Το γύρω-γύρω θα πρέπει να πάψει να επηρεάζει την ομάδα και νομίζω ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ και αυτό φάνηκε. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, αν λέει 7 χρονών λέει, το παιδί του θα μπορέσει να το περάσει λέει, στη 2, αν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έχει διαρκεία στη 2, αλλά δεν πρόλαβα να βγάλω εισιτήριο λέει, για το μικρό. Παιδικό εισιτήριο για τη 2, δεν πρόλαβα. Ένα τηλεφωνάκι στην μπουτίκ. Νομίζω ότι θα σε εξυπηρετήσουν καλύτερα. Νομίζω ότι έχουν παιδικά εισιτήρια. Τελειώσανε στη 2 τα παιδικά. Στην παιδική κερκίδα έχουν εξαντληθεί εκεί πέρα. Όχι, στην παιδική κερκίδα, παιδικό εισιτήριο. Τα παιδικά εισιτήρια. Στην μπουτίκ, παιδιά, στην μπουτίκ. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε γιατί έχουμε. Πρέπει να ρωτήσουν, ναι, τώρα λέει αν μπορεί να τον περάσει. Δηλαδή, να τον πω εγώ, ναι, μπορεί να τον περάσει. Και να πάει σε κιούρι για να τον πει, όχι, δεν μπορεί. Στα ευρωπαϊκά, παιδιά, είναι πολύ πιο αυστηρά. Μην σα πάρουμε και στο λαιμό μα, γι' αυτό υπάρχει μπουτίκ. Το ευρωπαϊκό όμω, πρόσεξε λίγο, δεν είναι όπω το ελληνικό. Ωραία. Αυτό το λέω, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αν ο Ντέλεκη του ΣΟΕΦΑ κάνει έναν έλεγχο, γιατί αυτοί αυτό κάνουν. Πάνε και γυρνάνε γύρω-γύρω. Και δουν να περνάει το παιδάκι χωρί εισιτήριο. Αναφορά. Με το χιλιαρικάκι. Είναι απλά, κοίταξε, για την UEFA είναι απλά τα πράγματα. Κάθεσε στο διάζωμα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πει και η Παϊάρης και φαντάζομαι μετά την αυριανή σύσκεψη με την UEFA θα το βγάλει σε μια ανακοίνωση η Παϊάρης. Αν λοιπόν εγώ είμαι μάγκας αριανός και δεν θέλω να κάτσω στο καρεκλάκι, αλλά επειδή είμαι μάγκας θέλω να καθίσω στο διάζωμα, στο σκαλοπατάκι. Αναφορά προστηματάκι. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι δεν τους νοιάζει. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν 20.000 αύριο που οι 19.950 θα ενδιαφέρονται
αν και ένα σπόρι στοιχεί στην ΠΑΕ, ναι. Και θα υπάρχουν και 50 που θα λένε στα παπάκια μου. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.